Πάμε να δώσουμε συνέχεια με τη βοήθεια του κυρίου Βασίλη Κούδα, μέλος Δέλτα Σίγμα Σωματείου εργαζομένων στο Παγνί και βέβαια ψυχίατρος. Την καλησπέρα μας, πώς είστε κύριε Κούδα? Καλησπέρα κύριε Παγιακόπουλε, σας και τους τηλεθεατές σας. Καλά, είμαι, ευχαριστώ. Αν και τα νέα, όπως είπατε και εσείς, δεν είναι ευχάριστα. Αυτή τη στιγμή είναι σε διαβούλευση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ένα από τα σημαντικότερα νομοθετήματα των τελευταίων ετών που αφορούν στο ΕΣΥ. Και πέρα βέβαια από το κομμάτι που αναφέρατε, είναι πολύ σημαντική και πιο σημαντική η άρση της μονιμότητας για τους γιατρούς του ΕΣΥ και όλα όσα αρνητικά κατά τη γνώμη μας αυτό το μέτρο θα φέρει. Κύριε Κούδα, στο πρακτικό κομμάτι, είναι και αυτό που αναφέρατε. Ακριβώς στο πρακτικό κομμάτι για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές. Πάμε να καλύψουμε τρύπες σε δημόσια νοσοκομεία και σε ΤΕΠΕ και αφήνουμε ακάλυπτα τα χωριά. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Το νομοσχέδιο αφορά κάτι πολύ πιο σημαντικό, όπως σας είπα. Αφορά το ότι γενικότερα υποβαθμίζεται ο ρόλος του γιατρού του ΕΣΥ, χάνοντας τη μονιμότητά του και την δυνατότητά του να αφιερώνεται ολοκληρωτικά στο νοσοκομιακό του έργο. Νοσοκομιακό εννοώ και το έργο της πρωτοβάθμιας, πρωτίδας όλων των επιβέδων που αυτή τη στιγμή συμμετέχουν στη δημιουργία του ΕΣΥ. Αυτό γίνεται για πρώτη φορά τα τελευταία κοντά 30 χρόνια. Είχε επιχειρηθεί στο παρελθόν και ευτυχώς τότε δεν τελεσφόρησε. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, συνεχίζοντας και προηγούμενους νόμους, είναι αποφασισμένη, όπως δηλώνουν οι καθήλυνα αρμόδιοι υπουργοί, η κυρία Γκάγκα, ο κύριος Πλεύρης, να φέρουν αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο πέρα, όπως σας είπα, από την υποβάθμιση του ΕΣΥ συνολικά, έχει και κάποιες δικλείδες, κατά αυτούς δικλείδες, για μας είναι αρνητική εξέλιξη, οι οποίες θα εξασφαλίζουν μια κάποια πληρότητα στα νοσοκομεία. Μία από αυτές είναι και αυτή. Τώρα, για να καταλάβουν και οι θεατές σας, τι εννοούνε? Εννοούνε ότι οι συνάδελφοι μόλις απόφοιτοι των ιατρικών σχολών, οι οποίοι κατά τη γνώμη μας όλων των συνδικαλιστών τα τελευταία χρόνια, και δεν εννοώ μόνο των συνδικαλιστών που τέλος πάντων είναι υπέρ μιας αποκλειστικά δημόσιας δωρεάν υγείας, εννοώ όλων των συνδικαλιστών, θα έπρεπε να έχουν άλλου είδους καθήκοντα και άλλου είδους εκπαίδευση, ώστε να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους και να γίνουν ολοκληρωμένοι γιατροί και συνάδελφοι στον τομέα που έχουν επιλέξει. Αυτοί λοιπόν οι συνάδελφοι, κακώς μέχρι τώρα, κατά τη γνώμη μας βέβαια, χρησιμοποιούνταν στο αγροτικό. Υπάρχουν ειδικότητες που θα πρέπει και έχει επιστημονικά τεκμηριωθεί η χρησιμότητά τους στην πρωτοβάθμια φροντίδα και της υπαίδρου. Είναι άλλες αυτές, είναι οι γενικοί γιατροί, είναι οι παθολόγοι. Ναι. Αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα. Αυτοί τώρα λοιπόν οι συνάδελφοι θα κληθούν, εκτός από τις, να το πούμε έτσι, τα μπαλώματα και τις τρύπες της πρωτοβάθμιας φροντίδας στην ύπαιθρο, θα κληθούν να καλύψουν και τις αντίστοιχες τρύπες στα δευτεροβάθμια γενικά νοσοκομεία. Δεν είναι καλή εξέλιξη, κύριε Παγιακόπουλε, αυτή. Αυτό πέρα από το ότι υποβαθμίζει, και δεν το λέω με κακή έννοια, δεν είναι ότι οι συνάδελφοι αυτοί θα πρέπει να έχουν άλλο ρόλο και άλλη εκπαίδευση και να τους δίνονται άλλες δυνατότητες να εξελιχθούν. Κυρίως αυτό που κάνει είναι και να τους οδηγεί σε μια δύσκολη κατάσταση. Είναι ένα αντίμετρο απέναντι στο brain drain που τόσο πολύ και ο Υπουργός και ο Πρωθυπουργός σας λένε ότι νοιάζονται, δηλαδή την διαφυγή καλών επιστημονικών μυαλών προς το εξωτερικό. Αυτό που γίνεται τώρα είναι υπέρ του, να δικαιολογούν τους συναδέλφους που λένε, ξέρετε, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο που εργάζομαι, καθημερινά έρχομαι σε επαφή με όλους τους φοιτητές, κυρίως τους απόφοιτους. Αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, το μεγάλο ποσοστό λέει ότι με αυτές τις συνθήκες, οι οποίες συνθήκες, ξαναλέω, με το προτινόμενο νομοσχέδιο επιδεινώνονται, δεν βλέπουν άλλη διέξοδο από το να αφήνουν στο εξωτερικό. Μάλιστα. Αυτό πολύ σύντομα θα οδηγήσει, όπως καταλαβαίνετε, σε ακόμα μεγαλύτερες ελλείψεις γιατρών, δηλαδή νέων ανθρώπων που θέλουν να δουλέψουν, θέλουν να προσφέρουν. Αλλά δυστυχώς με αυτές τις συνθήκες η ελληνική πολιτεία τους αποθαρρύνει. Μάλιστα. Η περίοδος διαβούλευσης πότε ολοκληρώνεται? Η περίοδος διαβούλευσης ολοκληρώνεται τις επόμενες 10 μέρες. Να σημειώσω βέβαια ότι αντιδράσει στο νομοσχέδιο, για να είμαστε έτσι και πολιτικά να δώσουμε πληροφορίες, έχει από όλες τις παρατάξεις και από τις φιλοκυβερνητικές παρατάξεις, γιατί όπως καταλαβαίνετε αυτό το νομοσχέδιο αλλάζει εντελώς το χάρτη και κυρίως πλήττει και το Εθνικό Σύστημα Υγείας, αλλά πλήττει και τους αυτοαπασχολούμενους συναδέλφους
που με τόσο κόπο προσπαθούν να προσφέρουν. Θα έχουμε να πούμε περισσότερα το επόμενο διάστημα, κύριε Κούδα. Να σας ευχαριστήσω θερμά.